τιμητική διάκριση στη δημοτική ραδιοφωνία, στους δημοτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Η τιμητική διάκριση δίνεται σε όλους τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για τη συμπλήρωση 30 χρόνων της δημοτικής ραδιοφωνίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Ελλάδος Μιχάλης Κυριακίδης παραλαμβάνει από τα χέρια του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Μπότσι, Δημήτρη Παναγιωτόπουλου, τιμητική διάκριση του Ιδρύματος. Η διάκριση αφορά όλους τους δημοτικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας. Η σημερινή διάκριση των δημοτικών ραδιοφωνικών μέσων ενημέρωσης από το Ίδρυμα Μπότσι είναι μια αναγνώριση της 30χρονης πορείας όπου οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί αποτέλεσαν κάτι ξεχωριστό στην ενημέρωση με την αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωσή τους αλλά και με την ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων των κοινωνιών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ισχυρό όπλο στα χέρια μας και μας δίνει κουράγιο για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Η εκδήλωση για την απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων του Ιδρύματος Μπότσι πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην κατάμεστη αίθουσα της Παλιάς Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Μεταξύ πολλών βραβείων και διακρίσεων, τιμήθηκε και ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης για το συνολικό του έργο, με το βραβείο του να παραλαμβάνει στενός του συνεργάτης. Στην εκδήλωση δεδομένης της βράβευσης των δημοτικών μέσων, παρευρέθηκαν και ο Πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ Λάζαρος Ζαχαριάδης και ο Γενικός Διευθυντής Φίλιος Στάγκος. Σήμερα στην Παλιά Βουλή, σε αυτό το ιστορικό κτίριο, στην 34η συνεχή χρονιά όπου το Ίδρυμα Μπότσι βραβεύει διακεκριμένους δημοσιογράφους, δημοσιογραφικούς οργανισμούς, εφημερίδες, ήταν ιδιαίτερη τιμή για το Δημοτικό Ραδιόφωνο, διότι επιλεγήκαμε έτσι ώστε να βραβευτούμε για τα 30 χρόνια συνεχούς παρουσία στο χώρο της ραδιοφωνίας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον FM100 και συνολικά για τα δημοτικά ραδιόφωνα και ιδιαίτερα για μένα που βρεθήκαμε σε αυτήν την ειδική ξεχωριστή εκδήλωση. Στην τελετή ομιλίες και χαιρετισμούς απίφθηναν ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγιώτης Καραγιάννης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Δημήτρης Κουμπιάς και η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ Μαρία Αντωνιάδου.